Από αυτά προκύπτει, από την εφελούσια ελεγκτική διαδικασία, ο ρυθμός αύξησης του 1000% και άνω. Ήδη καταρτίστηκε και θα κατατεθεί στη Βουλή η υγειονομική διάταξη που περιλαμβάνει 5 μέτρα αναγκαστικής θεραπείας του προβλήματος που είναι τα ακόλουθα εξής. Υποχρεωτική εξέταση από κινητές μονάδες των μεταναστών, ιεροδούλων και τοξικομανών. Αναγκαστική μεταφορά πασχόντων και φορέων για νοσηλεία σε φυλασσόμενους ειδικούς νοσοκομιακούς χώρους που θα ανακοινωθούν. Τηλεφωνική γραμμή καταγγελίας για σπίτια μαζικής φιλοξενίας μεταναστών που μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες. Καθιέρωση πιστοποιητικού υγείας για τους μετανάστες και περιορισμοί στην απασχόληση φορέων ή πασχόντων από μεταδοτικά νοσήματα. Αυστηρές ποινές για όσους νοικιάζουν υγειονομικές βόμβες ή απασχολούν παράνομα μετανάστες. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επανέλαβε ότι με νομοθετική ρύθμιση θα θεσμοθετηθεί η κατασκευή τουλάχιστον 3 στρατοπέδων κλειστής φύλαξης σε κάθε περιφέρεια, ενώ το πρώτο που όμως δεν κατονόμασε ούτε προσδιόρισε περιοχή, είπε ότι θα λειτουργήσει πριν από τις εκλογές.